Πρόβλημα εξακολουθεί μέχρι και αυτή τη στιγμή να καλησπερίσω τον συνάδελφο Ζήση Πιτσιάβα. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, Ζήση. Καλή εβδομάδα. Με προβλήματα δυστυχώς, αλλά τέλος πάντων. Να καλησπερίσουμε και τον Δήμαρχο Κοζάνη, τον κύριο Λάζαρο Μαλούτα. Καλησπέρα, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε και διπλά τον Δήμαρχο, γιατί είναι ώρα να μπει και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι μια παραχώρηση. Σας ευχαριστούμε, Δήμαρχε, αλλά νομίζω ότι όλη η πόλη θέλει να ακούσει τις τελευταίες πληροφορίες. Αρχικώς για το πού βρισκόμαστε με την τηλεθέρμανση και κατά δεύτερον, εάν έχετε αποφασίσει για τη λειτουργία των σχολείων αύριο. Ρωτήστε, ναι, τι θα γίνει. Σας αφήνουμε να τα πείτε. Εντάξει, τα ξέρετε τα ερωτήματα, ξέρετε και τα όλα τα ζητήματα. Πού βρισκόμαστε καταρχήν είναι το πρόβλημα. Κύριε Πιτσάβα, ας ξεκινήσουμε από το πού βρίσκεται το πρόβλημα. Mm-hmm. Από χθες το βράδυ, τα συνεργεία της ΔΕΙΑΚ και των αναδόχων που ασχολούνται με την αποκατάσταση της ζημιάς που υπάρχει στο δίκτυο προσαγωγής θερμότητας στην πόλη, δουλεύουν χωρίς σταματημό προκειμένου να εντοπίσουν η πλάβη είναι εντοπισμένη, να εντοπίσουν ακριβώς τα σημεία διαρροής και να μπορέσουν να επέμβουν. Αυτή τη στιγμή, πριν από 2 λεπτά, έχω επικοινωνήσει με την διευθύντρια της ΔΕΙΑ, την κυρία Γκανάτσα, και μου επισήμανε ότι έχει εντοπιστεί ακριβώς το πρόβλημα και αυτή τη στιγμή οι αρμόδιοι τεχνικοί προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν το πώς ακριβώς θα επέμβουν για την αποκατάσταση της ζημιάς. Αντιλαμβάνομαι ότι όλοι μας θα θέλαμε από τώρα, από τις 7 η ώρα δηλαδή, να ξέρουμε τι θα γίνει αύριο. Όμως επειδή έτσι κι αλλιώς τα συνεργεία θα δουλεύουν όλο το βράδυ για να αποκαταστήσουν τη ζημιά, η ανακοίνωση εκτιμούμε ότι θα βγει το αργότερο σε ένα δίωρο από τώρα, όταν δηλαδή θα έχουμε ακριβή εικόνα για το ποια θα είναι η πορεία των εργασιών αποκατάστασης της ζημιάς. Η ανακοίνωση, ποια ανακοίνωση, για τα σχολεία ή για το πότε θα αποκατασταθεί το πρόβλημα? Η ανακοίνωση για τα σχολεία και επομένως συνεπακόλου θα φάνε γνωστό, κυρία Τσιούρα, και πότε ακριβώς θα λειτουργήσει η τηλεθέρμανση. Άρα καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα σχεδιασμό στο μυαλό σας, ο οποίος ενδεχομένως λέει, Δήμαρχε, ότι μπορεί να το πάτε και μια ώρα πίσω, δηλαδή όχι απαραίτητα κλειστά σχολεία. Υπάρχει αυτό σαν σκέψη? Κύριε Μιτσάβα, αυτό θα εξαρτηθεί από το τι εικόνα θα πάρουμε από τη διεύθυνση. Αν μας πούνε ότι θα είναι αργά το βράδυ, ενδεχομένως και μια ώρα πίσω για να αποφύγουμε την πιο ψυχρή πρώτη σχολική ώρα, είναι γι' αυτό μια εκδοχή. Μισό λεπτάκι λίγο. Εδώ ξέραμε από χθες το μεσημέρι ότι το πρόβλημα είναι εκτεταμένο και φάνηκε. Και όλα οι άνθρωποι δυο μερόνυχτα ήδη εργάζονται και ακόμη δεν αποκαταστάθηκε το πρόβλημα. Επίσης ξέρουμε ότι παίρνει πάρα πολύ ώρα ακόμη και να αποκατασταθεί. Να γεμίσει με νερό όλο αυτό το δίκτυο των 500 χιλιόμετρων. Οπότε, τι ώρα θα ολοκληρωθεί η βλάβη που ακόμη δεν ξέρουμε σε τι φάση είναι, τώρα την εντοπίσαμε, για να περάσει και το 8ωρο του να μπει το νερό, για να φτάσει η θέρμανση στα σπίτια και στα σχολεία. Άρα, μήπως είναι λίγο τοπικό να λέμε ότι αύριο μέχρι τις 12 το μεσημέρι θα λειτουργούν όλα ρολόι? Mm. Δεν βγαίνουν οι ώρες. Εγώ δεν μιλάω ούτε για ώρες, ούτε πιστεύω ότι θα είναι ή ότι δεν θα είναι. Όταν θα έχω την ενημέρωση από τη ΔΕΙΑΚ, τότε θα κρίνω και θα δω αν μπορεί ή δεν μπορεί να λειτουργήσει. Καταρχήν να σημειώσουμε ότι το δίκτυο δεν είναι άδειο. Έτσι, το δίκτυο είναι γεμάτο, απλά έχει πέσει η θερμοκρασία του δικτύου του νερού, επειδή δεν υπάρχει κυκλοφορία ζεστού νερού όπως είναι φυσικό. Απ' την άλλη, πρέπει να σημειώσουμε επίσης ότι η θερμοκρασιακή κατάσταση που επικρατεί αυτές τις μέρες, αυτές και σήμερα και αύριο που περιμένουμε, δεν είναι ακραίες. Επομένως, σχετικά γρήγορα μπορεί να αποκατασταθεί η καλή θερμοκρασία, η ικανοποιητική θερμοκρασία στα σπίτια και στα σχολεία. Επομένως, ανάλογα με την εκτίμηση που θα γίνει από τους τεχνικούς για το πότε μπορεί να είναι αποκατεστημένη η ζημιά στο συγκεκριμένο σημείο, θα κρίνουμε και για τη λειτουργία των σχολικών μας μονάδων. Άρα λέτε στους γονείς... Όχι αργότερα από τις 9. Μέχρι ωραία, 9, ναι. Αυτό, άρα φαντάζομαι ότι εν μέσω και του Δημοτικού Συμβουλίου μπορείτε να κάνετε την ανακοίνωση, αν έχετε την ενημέρωση που θα την έχετε λογικά, έτσι. Αυτό θέλω να πω. Βεβαίως. Και θα βγει και η σχετική ανακοίνωση από το Γραφείο Τύπου, ώστε καλά. Να ενημερωθούν οι συμπολίτες και οι πολίτες. Ναι. Ωραία.
Τώρα, όχι πολλά-πολλά και χωρίς να το ανοίγουμε, είστε γνώστης, μηχανικός, είστε τη ΔΕΑΚ, την έχετε ζήσει, το έργο της τηλεθέρμανσης το ξέρετε. Κάνατε μια πολύ σωστή τοποθέτηση προχτές που σας ρωτήσαμε για την διασφάλιση τηλεθέρμανσης λόγω λιγνητικών μονάδων. Είπατε ότι ο λιγνίτης ευνοείται κλπ. Εδώ όμως, μήπως έχουμε ένα άλλο πρόβλημα, Δήμαρχε, που θα το έχουμε συνέχεια μπροστά μας και είναι η παλαιότητα του δικτύου. Σύντομα να το πούμε, θα το ανοίξουμε άλλη φορά, αλλά ξέρετε, είναι μια ανησυχία που κυκλοφορεί. Ναι. Κύριε Πιτσάβα, είναι κοινή λογική το ότι όσο παλιώνει ένα δίκτυο, τόσο περισσότερα προβλήματα θα βγάζει. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε και προσπαθεί πάντα η ΔΕΙΑΚ, όχι μόνο φέτος και πέρυσι και πρόπερσι και τα τελευταία χρόνια, είναι όλα τα ζητήματα τα οποία εντοπίζονται στη λειτουργία κατά τη χειμερινή περίοδο να γίνονται παρεμβάσεις και να αποκαθίσονται την καλοκαιρινή περίοδο. Όμως, παρόλες αυτές τις παρεμβάσεις και τις διορθωτικές κινήσεις που γίνονται και τις αποκαταστάσεις βλαβών, πάντα υπάρχουν βλάβες οι οποίες προκύπτουν με τη λειτουργία υποκανονικές συνθήκες τη νέα χρονιά. Αυτά λοιπόν αναπόφευκτα θα έχουμε κάποιες ζημιές. Ευελπιστούμε ότι αυτές θα είναι στη μικρότερη δυνατή έκταση, ώστε να υπάρχει όσο το δυνατόν μικρότερη ταλαιπωρία των κατοίκων της πόλης. Δημαρχέ, αυτό που συνέβη σήμερα με τα σχολεία, μάλλον χθες το βράδυ με τα σχολεία, όπως καταλαβαίνετε, αναστάτωσε τους μισούς κατοίκους της Κοζάνης. Αναγκαστήκατε κάποια στιγμή το μεσημέρι να βγάλετε μία ανακοίνωση, ένα δελτίο τύπου ως Δήμος Κοζάνης και να πείτε ότι μόνο κατά το ίμιση είναι δική σας η ευθύνη. Κατά το άλλο ίμιση, τι γίνεται με τα σχολεία και αν θα γίνει τηλεκπαίδευση και ποιες ώρες κτλ. Ανήκει στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αντίστοιχα. Θέλετε λίγο να ξεκαθαρίσουμε αυτό το κουβάρι, να το ανοίξουμε και να δούμε από πού ξεκινάει η δική σας ευθύνη που καταλήγει η επόμενη. Η ευθύνη του Δήμου Κοζάνης σχετίζεται με τη λειτουργία ή μη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Το πώς από εκεί και πέρα θα λειτουργήσουν τα σχολεία είναι ευθύνη των διευθύνσεων εκπαίδευσης. Και αν θέλετε, κατά τη γνώμη μου, σωστά γίνεται η λειτουργία με ηλεκτρονικό τρόπο, ώστε να μην τηλεκπαίδευσε, ώστε να μην χάνουν οι μαθητές τα μαθήματά τους. Από εκεί και πέρα, εάν αυτό δημιουργήσει κάποιες παράπλευρες, αριθμίες, προβλήματα κτλ. Και αυτό είναι κατανοητό, αλλά δεν είναι υπεύθυνος ο Δήμος γι' αυτά. Ωραία. Το θέμα είναι αν υπήρχε καθυστέρηση από πλευρά σας. Δηλαδή, χθες το ανακοινώσατε εκεί γύρω στις 10 και 20. Ήταν ήδη αργά, από τη μία. Και από την άλλη, το μεγαλύτερο πρόβλημα που δημιουργήθηκε είναι με τα δημοτικά. Που έπρεπε να κάνουν τηλεκπαίδευση το απόγευμα, το μεσημέρι. Που λέτε ότι αυτό δεν ήταν δική σας ευθύνη όμως. Αυτά τα δύο πραγματάκια λοιπόν να φωτίσουμε. Ούτε ξέρω αν θα μπορούσε να γίνει νωρίτερα, αλλά αργότερα, κυρία Τσιούρα. Και εγώ και σήμερα και τώρα που μιλάμε, καλό θα ήταν να ξέρω πώς θα πάει η πορεία αποκατάσταση της ζημιάς. Δυστυχώς ούτε εγώ το ξέρω. Είμαι σε αναμονή ενημέρωσης. Ναι. Μαζί θα είμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο και με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑ και θα είμαστε με τα τηλέφωνα δίπλα για να δούμε πώς πάει. Πώς πάνε οι εργασίες αποκατάστασης. Προφανώς και για μένα θα ήταν πολύ καλύτερο να βγάλω μια ανακοίνωση το μεσημέρι και να τελειώσει και η ιστορία. Προσπαθούμε να εξαντλήσουμε τα περιθώρια, να φτάσουμε σε μια λογική ώρα, ούτως ώστε και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί να είναι όσο το δυνατόν νωρίτερα ενήμεροι για το πώς πρέπει να αντιμετωπίσουν. Νομίζω είναι υπερβολή να λέμε ότι αργήσατε χθες. Εντάξει, τα δεδομένα ήταν συγκεκριμένα εκείνη την ώρα και έτρεχαν. Και τώρα, από ό,τι λέτε, στις 9 θα έχει βγει το πόρισμα για το που πάμε αύριο. Μέχρι τις 9. Ναι, το λέω 10 λέω για χθες, επειδή ήταν η πρώτη μέρα, δεν ξέραμε τι είχε συμβεί ακριβώς. Ναι. Δήμαρχε, για να σας αφήσουμε. Πρώτο θέμα σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο, η ιστορία του Ξενία. Μία κουβέντα. Θα μπορέσουμε ξανά να έχουμε στην πόλη αυτό το εμβληματικό κτίριο εν λειτουργία, εντάξει, δεν λέω του χρόνου, δεν λέω του παραχρόνου, αλλά με έναν διαγωνισμό που φαίνεται κατά το Δεκέμβριο-Ιανουάριο και να υπάρχει και ενδιαφέρον. Δεν ξέρω τι έχετε ακούσει όλες αυτές τις μέρες. Κύριε Πιτσάβα, μια διόρθωση είναι το δεύτερο θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εντάξει, ναι. Συγγνώμη, αλλά δεν ήθελα να διορθώσω τον συνάδελφο. Δημοσιογραφικά το πρώτο. Εντάξει, το πρώτο είναι λίγο δικό σας. Συμφωνώ. Λοιπόν, κύριε Πιτσάβα, η επαναλειτουργία του Ξενία ήταν από τα πρώτα μου μελήματα. Έκανα τις πρώτες επαφές το φθινόπωρο του 2019
μου ζητήθηκαν κάποια πράγματα, δεν μπόρεσα να βρω επενδυτικό ενδιαφέρον προσωπικό. Επανήλθα το φθινόπωρο του 2020. Είχαμε και την πανδημία που δυσκόλευε όλες τις επικοινωνίες και τις συνεννοήσεις. Από τότε λοιπόν κάναμε μια συμφωνήσαμε με κάποιες διαδικασίες με την ΕΤΑΤ, την εταιρεία στην κυριότητα της οποίας ανήκει τοξενία εδώ και μερικά αρκετά χρόνια, ούτως ώστε να φτάσουμε την κατάλληλη στιγμή να βγει στον αέρα ένας διαγωνισμός για τη μακροχρόνια εκμίσθωση του ξενία. Ποιος είναι ο κατάλληλος χρόνος? Κατά τη γνώμη μου είναι αυτός, όπως σωστά τον προσδιορίσατε, ο Γενάρης-Φλεβάρης, όταν τον Δεκέμβριο θα έχουν ψηφιστεί το πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων που θα ισχύσουν σε όλη την λιγνητική, την περιοχή της απολιγνητοποίησης, προκειμένου να προσελκυστούν επενδύσεις. Και όταν ο κάθε επενδυτής θα ξέρει απολύτως το πλαίσιο των ενισχύσεων κάτω από το οποίο θα κριθεί να πραγματοποιήσει την επένδυση, γιατί χρειάζεται μια σημαντική επένδυση στο ξενία για να επαναλειτουργήσει, προκειμένου να φτάσει σε μια κατάσταση λειτουργική. Μόνο σημαντική. Είναι επίσης η καταλληλότερη περίοδος, γιατί την περίοδο εκεί θα εκδηλωθεί και το όποιο γενικότερο επενδυτικό ενδιαφέρον στην περιοχή, που θα δείξει αν η περιοχή πραγματικά θα πάρει μπρος, θα εκδηλωθεί εκείνο το επενδυτικό ενδιαφέρον στην περιοχή. Άρα, σωστά το επισημαίνεται ότι Γενάρης και Φλεβάρης είναι η καλύτερη περίοδος να βγει ο διαγωνισμός για την μακροχρόνια μίσθωση της ταινίας στον αέρα. Τώρα, αν μου θέλετε να κάνω μια εκτίμηση για το αν θα υπάρξει ενδιαφέρον, κάποιες πρώτες κουβέντες που έγιναν ή κάποιες πρώτες πληροφορίες που ήρθαν στα αυτιά μου με τη δημοσιοποίηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο, νομίζω ότι είναι θαρρυντικές. Ναι, τόσο περνάει ο καιρός και βγήκε και το πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων, θα είναι ακόμα πιο θετικά, ότι ναι, θα έχουμε ενδιαφέρον για την μίσθωση. Ακριβώς την ίδια εικόνα έχουμε και εμείς, Ρίτα. Και εμείς, γιατί όταν ανακοινώθηκε το ζήτημα στα μέσα ενημέρωση, στο Πτολεμαίο, στο Κοζάνι Μίδια και στο ΤΟΠ, είχαμε ακόμη και εμείς οχλήσεις, οφείλουμε να σας πούμε, Δημαρχέ. Τι γίνεται, με ενδιαφέρει, θα ήθελα να ξέρω. Έγινε ένας κύκλος τηλεφωνημάτων. Εσείς το ενδιαφέρον που γνωρίζετε, έτσι, ό,τι έχει φτάσει στα αυτιά σας, είναι τοπικό ή και τοπικό και μη τοπικό? Εγώ θα έλεγα είναι μεικτό. Η εικόνα που έχω εγώ είναι μεικτό. Είναι μεικτό. Δηλαδή, συνδυασμός δηλαδή. Ως συνδυασμός, ένα σχήμα συνδυασμός. Και το ναι. Μάλιστα. Θα πρέπει να σας αποδεσμεύσουμε για το δημοσιογραφικό σχόλιο, το οποίο ξεκινάει σε πολύ λίγα λεπτά. Σας ευχαριστούμε πολύ και περιμένουμε Ελπίζουμε την ανακοίνωση μέχρι τις 9. Ελπίζουμε θετικές ειδήσεις, βασικά για την τηλεθέρμανση, γιατί είναι βασικό ζήτημα. Είμαστε στο τηλέφωνο, κύριε Το Πισιά, πιστεύω, και... Δήμαρχε, το πιστεύω, το πιστεύω. Το μότερο δυνατό, ελπίζω να δώσουμε την οριστική εικόνα για το τι θα γίνει άμα. Εγώ είδα τους εργαζόμενους δύο φορές σήμερα που πέρασα και λίγο πριν ότι είναι εκεί πάνω, πολλοί σκάβουν, κάνουν, ράνουν. Είναι δύσκολη δουλειά, δεν είναι? Είναι δύσκολη δουλειά. Κύριε Πιτσάδα, ήταν όλο το βράδυ. Φυσικά. Ήταν όλο το βράδυ και γινόταν συμπατική δουλειά και μερικές φορές με ρίσκο, γιατί όταν σκάβεις δεν ξέρεις τι υπάρχει από πίσω. Υπάρχουν και ηλεκτροφόρα καρόδια, υπάρχουν και άλλα πράγματα, υπάρχουν δηλαδή ζητήματα που κρύβουν και κινδύνους. Πάντως, όλο αυτό δεν ήταν ένα έτσι μασάζ για ενδεχόμενες αυξήσεις στα τιμολόγια της τηλεθέρμανσης, φαντάζομαι. Εντάξει. Εύχομαι και ελπίζω. Αυτό κυρία Τσιούρα, είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Εν καιρό, δηλαδή, όχι ένα πολύ σημαντικό καιρό, το επόμενο 20ήμερο μήνα, νομίζω θα το πιάσουμε και αυτό. Πολύ καλά. Πάντως, εμείς, Δήμαρχε, θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8 παρά. Άμα κάτι προκύψει, ένα μηνυματάκι θα το ανακοινώσουμε. Πάρτε ξανά το υπολογιστή σας και ξαναβγείτε. Δεν υπάρχει να το ανακοινώσουμε. Για τα σχολεία εννοώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, Δημαρχέ. Καλή συνέχεια. Γεια σας, γεια σας. Να είστε καλά. Από πού να ξεκινήσουμε? Τα μηνύματα προφανώς που παίρνεις και εσύ τώρα είναι για τα σχολεία. Ακούσατε τον Δήμαρχο. Υπάρχει προγραμματισμός για το τι θα κάνει η Δημοτική Αρχή. Καταλαβαίνει ότι μπορεί σε 9 η ώρα να μην έχει την πλήρη εικόνα για το πότε θα έχουμε τηλεθέρμανση, διότι είναι μια πολύ δύσκολη δουλειά.